Κυκλοφορεί ήδη ένα μικρό τρέιλερ στο διαδίκτυο. Αν ψάξει κάποιος θα το βρει. Από εκεί και πέρα κρατάμε τα χαρτιά μας κλειστά. Αυτές τις μέρες θα κάνουμε γυρίσματα για το Tokyo Lane. Το Tokyo Lane είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα δείχνει την πορεία μου προς το Τόκιο. Ήδη έχουμε κάνει κάποια γυρίσματα και σε αγώνες. Έχουμε ετοιμάσει και ένα promo βίντεο. Και στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα θα κάνουμε πάλι κάποια γυρίσματα, κάποια πλάνα. Ένα πρωτότυπο concept θεωρώ. Και δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα. Ελπίζω να το δείτε του χρόνου στη μεγάλη οθόνη. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Τώρα το μεταξύ, την ώρα που κάνουμε εμείς τη συνέντευξη, είναι εδώ η ομάδα που κάνουμε γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη για τον ντοκιμαντέρ και μας τραβάνε backstage. Η ιδέα γεννήθηκε από τις δύο κοπέλες που είναι η παραγωγή και σκοπός είναι να δείξουμε τι τραβάει σε εισαγωγικά και τι κάνει ένας αθλητής για να φτάσει σε παραολυμπιακούς αγώνες. Γιατί όλοι βλέπετε το αποτέλεσμα, το βάθρο ή τη συμμετοχή, αλλά κανείς πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει και δεν ξέρει τι γίνεται από πίσω. Και με αυτό το ντοκιμαντέρ θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στον κόσμο όλα τα στάδια που περνάει ένας αθλητής. Και συγκεκριμένα εγώ, για να φτάσω στους παραλυμπιακούς αγώνες του Τόκιο. Η εταιρεία παραγωγής λέγεται Loft. Παραγωγή είναι η Ραφαηλή Μπαμπασίδου, η Άννα Ιξυλάκη, η οποία συμμετέχει και στην σκηνοθεσία μαζί με τον Κυριάκο τον Νοχουτίδη, και μαζί μας είναι και ο Νίκος Εγκεβεσίδης. Εγώ σαν αθλητής έχασα όπως και όλοι οι υπόλοιποι την επαφή μου με το νερό, τη γυμναστική μου, την προπόνησή μου. Απλά έπρεπε να συμμορφωθούμε στους κανόνες φυσικά. Ήταν και είναι ακόμα μια δύσκολη περίοδος γιατί είμαι 2,5 μήνες απροπόνητος. Στο σπίτι έκανα προσωπικά εγώ ασκήσεις με λάστιχα και κάποιες άλλες ασκήσεις που μου είχε υποδείξει ο προπονητής μου, αλλά σίγουρα δεν είναι το ίδιο όπως η επαφή με το υγρό στοιχείο. Η αναβολή των παραολυμπιακών αγώνων ήταν για μας νομίζω μια πολύ καλή είδηση, γιατί είχαμε το άγχος και την αβεβαιότητα το αν θα γίνουν, αν θα είμαστε προετοιμασμένοι για όλο αυτό, αν θα προλάβουμε να προετοιμαστούμε. Και έφυγε ένα βάρος από πάνω μας όταν μας είπαν ότι αναβάλλονται. Γιατί νομίζω ότι ήταν η καλύτερη απόφαση για όλους μας. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι αυτές οι δομές πρέπει να λειτουργήσουν και έπρεπε να λειτουργήσουν άμεσα. Έπρεπε να ήταν από τις πρώτες δομές που θα άνοιγαν. Νομίζω ότι αυτό σηκώνει τεράστια συζήτηση και είναι ένα θέμα το οποίο είναι μείζον και πρέπει να βγει στο προσκήνιο και έχει βγει. Έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι ενέργειες, τις απαραίτητες ενέργειες για να βγει αυτό προς τα έξω. Εγώ ατομικά ξέρω σίγουρα ότι έχουν κάνει κάποιοι άνθρωποι ενέργειες όπως η Άδα η Σταματάτου, η οποία έρθει και ίδια προσωπικά σε επαφή με τον Πρωθυπουργό. Και νομίζω ότι η φωνή της εκπροσωπούσε τις φωνές όλων των Ελλήνων που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα στην οικογένειά τους, με τα παιδιά τους, με συγγενικά πρόσωπα. Βρέθηκα την περίοδο των ερτών των Χριστουγέννων στην Αθήνα και διαπίστωσα, ήμουνα με την παραγωγό του ντοκιμαντέρ και διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε ράμπα για να πλησιάσω το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Και είχα αμέσως την ιδέα να το δημοσιοποιήσω όλο αυτό. Έτσι έκανα ένα βίντεο το οποίο πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις και ενημερώθηκαν αμέσως οι αρμόδιοι, επισήμαναν το πρόβλημα και μπορώ να πω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα Δήμαρχος Αθηναίων ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και δημιουργήθηκε η ράμπα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πράγμα που δεν είχε γίνει ποτέ. Καμία παρέμβαση μπροστά από τη Βουλή
και ένιωσα πολύ χαρούμενος για όλο αυτό που εγώ κατέβηκα από την Αλεξανδρούπολη και επισήμανα ένα πρόβλημα που υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είχε βρεθεί λύση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στο ότι αν θέλουμε πραγματικά κάτι μπορούμε να το καταφέρουμε με όμορφο, ωραίο τρόπο. Αν υπάρχουν και κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις για να θέλουν να βοηθήσουν, γιατί υπήρχε από την αρχή πολύ θετική ανταπόκριση από το Δήμα Αθηνών και από τον ίδιο τον Δήμαρχο και πραγματικά πάρα πολύ άμεσα λύθηκε το πρόβλημα και απλά τώρα μπορούμε να απολαμβάνουμε όλοι το μνημείο από κοντά. Νομίζω ότι δώσατε την ευκαιρία σε ανθρώπους να μιλήσουν και σε ανθρώπους να ακούσουν πράγματα που δεν ακούγονται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν και είναι ένα πολύ πρωτότυπο εγχείρημα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσετε να το κάνετε με τον ίδιο και με περισσότερο ζήλο. Και όσοι δεν γνωρίζουν την Google Team, νομίζω ότι πρέπει να την επισκεφθούν στα social media για να δουν τον κόσμο σε εισαγωγικά με άλλο μάτι.